Μια αξιόλογη πρωτιά κατέχουν και επίσημα από την Τρίτη τα τέσσερα αρχαιολογικά μουσεία της Ήπειρου. Την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης στην Πρέβεζα η εκδήλωση απονομής σήματος πιστοποίησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και στα τέσσερα αρχαιολογικά μουσεία της Ήπειρου. Πρόκειται για τα μουσεία των Ιωαννίνων, της Νικόπολης, της Ιγουμενίτσας και της Άρτας. Όπως ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τα τέσσερα μουσεία της Ηπείρου είναι τα πρώτα μεταξύ των 200 και πλέον μουσείων που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία πιστοποιούνται γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό και για τα ίδια και τις τοπικές κοινωνίες. Η Υπουργός αναφέρθηκε λεπτομερώς στη διαδικασία που ξεκίνησε το 2021 με την καταγραφή των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν όλα τα δημόσια μουσεία, τη διαδικασία της αξιολόγησης και στη συνέχεια τον πλήρη έλεγχο μέχρι την αναγνώριση και πιστοποίησή τους. Συνέδεσε μάλιστα τη διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησης των μουσείων με την επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα συγκεκριμένα μουσεία έχουν το προνόμιο να αποτελούν τα πρώτα επισήμως πιστοποιημένα κρατικά μουσεία της χώρας ανάμεσα στα 200 και πλέον που έχουν ιδρυθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ή λειτουργούν υπό την άμεση αρμοδιότητα και τον έλεγχό του. Η πράξη της πιστοποίησης αποτέλεσε την κατακλείδα της επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας απαιτητικής διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης και προσαρμογής, η οποία ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021 με τη διενέργεια αυτοψιών από ειδικό κλιμάκιο των αρμοδίων κεντρικών διευθύνσεων του Υπουργείου. Το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο της διαδικασίας της πιστοποίησης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πιλωτικά ακριβώς στα τέσσερα αυτά μουσεία της Ηπείρου. Γιατί επιλέξαμε την Ήπειρο? Γιατί την αγαπάμε. Γιατί αγαπάμε τους ανθρώπους, γιατί αγαπάμε τον πολιτισμό της, γιατί αγαπάμε το περιβάλλον της και γιατί τα τέσσερα αυτά μουσεία, το κάθε ένα για τους δικούς του λόγους, μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, όπως γίνεται σε όλες τις στατιστικές, που θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε και εμείς, οι οποίοι φτιάχνουμε τα ερωτηματολόγια, βάζουμε τα κριτήρια, για να συνεχίσουμε την διαδικασία αυτή. Ότι το 2025 είναι η τελευταία χρονιά που το Υπουργείο Πολιτισμού θα επιχορηγεί μη αναγνωρισμένα μουσεία. Κάποτε πρέπει αυτοί οι οποίοι αξιολογούνται, αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό τον κάματο και λειτουργούν με βάση διεθνείς προδιαγραφές, θα πρέπει να επιβραβεύονται. Επομένως, το 2025 είναι η τελευταία χρονιά που επιχορηγούνται μη αναγνωρισμένα μουσεία. Αυτούς τους οποίους θα συνδράμουμε είναι όσοι από τους φορείς είναι έτοιμοι, συνεργάζονται στην πιστοποίηση και χρειάζεται μία όθηση για να μπορέσουν να φτάσουν. Αυτούς οι οποίοι επίσης έχουν μπει σε αυτή τη λογική και αυτούς θα τους υποστηρίξουμε. Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον βουλευτή Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας Σπύρο Κυριάκη, τον περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη και τους δημάρχους Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, Άρτας Χριστόφορος Σκιαφάκα, Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο και Ηγουμενίτσας Παναγιώτη Νταΐ. Αφενός προάγει την αξιολόγηση και στον δημόσιο τομέα, κάτι το οποίο τόνισε και προηγουμένως η Υπουργός, είναι μια διαδικασία άμεσα αξιολογική για τα μουσεία, αλλά είναι και ταυτόχρονα μια διαδικασία ασφάλεια, μια δικλίδα ασφαλείας για αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τα μουσεία. Είναι περιττό να το μιλήσω στα ίσα πώς το πιστεύω όταν με ρωτάνε ποιον θεωρείς τα τελευταία χρόνια τον καλύτερο υπουργό από όλα τα υπουργεία, θεωρώ εσάς. Γιατί είσαστε και αποτελεσματικοί και ξέρετε να λύσετε θέματα. Αν δεν ξέρατε να λύσετε θέματα, δεν θα γινόταν αυτά τα έργα που γίνονται σήμερα, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, σε 1002 σημεία, από το Σούλι, από τα Γιάννηνα. Τα μουσεία μας, ως ζωντανοί φορείς αυτής της κληρονομιάς, διαδραματίζουν κέραιο ρόλο στη διαφύλαξη και την προβολή των αρχαιολογικών μας ευρημάτων. Η πιστοποίηση των μουσείων μας είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Επιβεβαιώνει ότι πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές και εξυπηρετούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους επισκέπτες τους. Η αναγνώριση αυτή είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς των ανθρώπων που εργάζονται στα μουσεία μας, αρχαιολόγοι, συντηρητές, επιμελητές και διοικητικό προσωπικό. Η πιστοποίηση δεν είναι μία απλή τυπική διαδικασία. Αποτελεί μία δέσμευση για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη.
Με την αναβάθμιση αυτή δημιουργούμε ισχυρότερα θεμέλια για τη διασφάλιση και την προώθηση της ταυτότητάς μας. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω στα ζητήματα, μιας και θα παρουσιαστούν εκταμένα από τους καθήλυν αρμόδιους του Υπουργείου. Το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι την ανάγκη για στενή συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Υπουργείο Πολιτισμού και την υπηρεσία του. Για μας είναι μία από τις περιοχές που εντάξαμε στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είναι ο ένας πόλος της διαδρομής της αστικής ανάπτυξης της Ιγουμενίτσας. Ένας πόλος πολιτισμού, ένας πόλος που βρίσκεται σε μία περιοχή από την οποία αρχίζει μία διαδρομή που καταλήγει σε περιοχή Natura, την οποία επίσης θέλουμε να αναδείξουμε. Σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ για μια ιδιαίτερα σπουδαία στιγμή για το σπουδαίο μουσείο μας της αρχαίας Νικόπολης που αποτελεί κόσμημα για όλη την Ήπειρο και το οποίο αποκτά το σήμα επιστοποίησης μαζί με τα άλλα σημαντικά και σπουδαία αρχαιολογικά μουσεία της Ηπείρου. Είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών τους και ο συνακόλουθος προσδιορισμός και υλοποίηση της θεραπείας αυτών, η ενίσχυση της αξιοπιστίας τους έναντι του κοινού τους και της ανταποδοτικότητάς τους προς τους ολοένα και πιο απαιτητικούς επισκέπτες, καθώς και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης του προσωπικού τους. Οι εργασίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων συνεχίστηκαν πιο εντατικά κατά τα επόμενα έτη και αφορούσαν κυρίως την αναβάθμιση των υποδομών του κτηρίου, στην ψηφιοποίηση των ευρημάτων του, τα οποία καταγεγραμμένα πλέον ανέρχονται περίπου στα 3.000 αντικείμενα, στην τακτοποίηση των αποθηκών, και γενικότερα στη βελτίωση των παρεχόμενων μουσιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων προσβλέπει πλέον στο μέλλον. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση και την ένταξή του σε ένα δίκτυο αναγνωρισμένων μουσείων είναι πολλαπλά για όλους και βεβαίως για την πόλη των Ιωαννίνων και την Ήπειρο γενικότερα. Η σωστή καταγραφή και τεκμηρίωση των συλλογών του, που έχει ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο μέρος της, είναι ενισχυτική για την αποτελεσματικότερη διαφύλαξή τους και την εξασφάλιση των βέλτιστων συνδικών συντήρησης και αποθήκευσης των ευρημάτων.